Σήμερα μαζευτήκαμε με τους συναδέλφους μου εδώ για να διαμαρτυρηθούμε για ένα ακόμα χαράτσι το οποίο επιβάλλει η κυβέρνηση με σκοπό να κερδίσουν οι ασφαλιστικές εταιρείε κάποια τεράστια ποσά. Και ενώ πληρώνουμε τέλη κυκλοφορία για όλο το χρόνο, τώρα είμαστε υποχρεωμένοι να πληρώνουμε και ασφάλειες για όλο το χρόνο, ενώ τα αυτοκίνητά μας, καθότι τα επαγγέλματά μας είναι εποχιακά, δουλεύουν μόνο πέντε μήνες το χρόνο. Όπως καταλαβαίνετε αυτό μας φέρνει σε μια πολύ δύσκολη θέση. Θα αναγκαστούμε να καταθέτουμε πινακίδες, να παίρνουμε πινακίδες. Δηλαδή αυτό είναι ένα κόστος το οποίο θα επιβαρύνει και εμάς σαν επιχειρήσεις και τις ΔΟΗ που θα υπομιστούν όλο αυτό το κόστος με τόσου υπαλλήλου να παίρνουν πινακίδες και να παραλαμβάνουν πινακίδες από τα μέλη μας. Επίση επίσης ήθελα να πω ότι ο κλάδος βάλεται αυτό, ειδικά αυτή την περίοδο και από άλλα θέματα τα οποία τον απασχολούν όπως είναι οι κλήσεις των τουριστών τις οποίες ε, οι Δήμοι αποφάσισαν να μας τις χρεώνουν και να τις πληρώνουμε πάλι εμείς. Θα, δεν θα αρχίσει καλά αυτή η σεζόν. Ε, οι κινητοποιήσεις θα, είναι, θα γίνουν πιο έντονες αν η κυβέρνηση δεν καταλάβει ότι και εμείς πρέπει να ζήσουμε και είμαστε ένας κλάδος ο οποίος προσφέρει πάρα πολλά στην ελληνική οικονομία. Ε, θα ήθελα να παρακαλέσω ε, τους βουλευτές και τον περιφερειάρχη και όποιος μπορεί να βοηθήσει σε αυτή την προσπάθεια να είναι μαζί μας, διότι υπάρχουν ε, πολλές, όλες οι επιχειρήσεις σχεδόν είναι οικογενειακές και απασχολούν ένα μεγάλο αριθμό εργαζομένων και αν μας οδηγήσουν τελικά στο κλείσιμο που αυτό πάνε να κάνουν θα υπάρξει μεγάλο πρόβλημα. Επομίζονται οι επιχειρήσεις σε ένα τεράστιο γραφειοκρατικό κόστος και ένα τεράστιο οικονομικό κόστος καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ δύσκολο να βγάζουμε, να βάζουμε πινακίδες να ερχόμαστε σε μόνιμη βάση στις δόη να στέλνουμε υπαλλήλου να βγάζουν πινακίδε από τα αυτοκίνητα, να τα ξαναβάζουν, στο, να τι καταθέτουμε στη ΔΟΗ. Ε, να πηγαίνουμε μετά να τι παίρνουμε από τη ΔΟΗ, να τι ξαναφέρουμε. Δηλαδή, μπαίνουμε σε ένα κυκαιώνα μέσα που δεν, δεν υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο λόγο γι' αυτό. Δηλαδή, το μόνο κέρδο που υπάρχει είναι στι ασφαλιστικέ εταιρείε, οι οποίε πουλούν μια υπηρεσία που στην ουσία δεν χρησιμεύει στι ελληνικέ αυτοκίνητε σε τίποτα. Δηλαδή, που, πουλάνε ένα προϊόν, παίρνουν ένα έσοδο το οποίο. η δεν το παρέχουν. Τα αυτοκίνητά μα είναι παρκαρισμένα όλο το χειμώνα σε χώρου στάθμευση ε, ιδιωτικού. Οπότε δεν χρειάζονται ασφάλεια για αστική ευθύνη. Τα δεν... ασφάλιστρα στι ενοικίε αυτοκινήτων είναι 200 με 300% αυξημένα. Καταλαβαίνετε δηλαδή ότι πληρώνουμε για 4 5 μήνε το ασφάλιστρο είναι σχεδόν όπω είναι το ιδιώτη για 12 μήνε. Οπότε για μα είναι περίπου στα 300-400 ευρώ ανά αυτοκίνητο ε, μέσω όρο το εξάμεινο. Δηλαδή, αν αναγκαστούμε να τα έχουμε και 12 μήνο, καταλαβαίνετε ότι ανεβάζουμε άλλα, και άλλα τέλη, σαν να πληρώνουμε τέλη κυκλοφορία σε πεδίο Οικονομικά, αυτή η απόφαση για μα, αποκλειστικά για εμά σαν επιχείρηση, σημαίνει ότι θα υπομισθούμε ένα πολύ μεγάλο κόστο για να ασφαλίσουμε τα αυτοκίνητά μα τον πρώτο καιρό, δηλαδή τώρα που μιλάμε, αλλά και τον τελευταίο μήνα που εμεί θα πρέπει να τα κινητοποιήσουμε. Μιλάμε για ένα κόστο περίπου 35 με 40.000 ευρώ ανά επιχείρηση του μεγέθου του δική μα και είναι ένα τεράστιο ποσό που, θα, που καλούμαστε να το επιβαρυνθούμε χωρί να έχει ξεκινήσει η σεζόν. Γνωρίζετε ότι τα αυτοκίνητα ασφαλίζονται και προπληρώνονται. Οι ασφαλεί εταιρείε δεν ασφαλίζουν αυτοκίνητα εάν δεν λάβουν τα χρήματα. Είναι όλα πλέον τη μετρητή. Αυτό το κόστο θα μα πάει πίσω επιχειρηματικά. Ο το κέρδος μιας χρονιά. Αυτό μας ζητάει.